Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Τουρκία κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη. Ο Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, παρακολούθησε τη συνάντηση των δύο ανδρών και θα μας μεταφέρει το μήνυμα και το ρεπορτάζ. Γιάννη. Τρεις ημέρες πριν την σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, Εύα, οι δύο χώρες συντονίζουν τις κινήσεις. Όχι μόνο για το Ταμείο Ανάκαμψης που θα συζητηθεί, αλλά και για την στάση της Τουρκίας, καθώς βρίσκεται στην ατζέντα της Συνόδου η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκάθαρο μήνυμα και από τους δύο ηγέτες ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεχθές οι παραβατικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχθεί παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας την Άγκυρα τοπικό ταραχοποιό στην Ανατολική Μεσόγειο και επέμεινε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει ενιαία στάση απέναντι σε αυτήν την συμπεριφορά. Ούτως ή άλλως, Ελλάδα και Κύπρος ζητούν την κατάρτιση ενός καταλόγου με αρκετά σκληρές κυρώσεις, οι οποίες θα βρίσκονται διαρκώς στο τραπέζι αν η Τουρκία παραβεί τα εσκαμμένα, αν η Τουρκία κάνει πράξη τις απειλές της για έρευνες σε νησιά κοντά στην Ελλάδα και εντός της ελληνικής ΑΟΖ. Από εκεί και πέρα, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας και της μετατροπής της σε τζαμί από τον πρόεδρο Ερντογάν. Είπαν ότι αυτό προσβάλλει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά την παγκόσμια κοινότητα, διότι αποτελεί προσβολή αλλά και οπισθοδρόμηση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία με αυτόν τον τρόπο φεύγει από τον δυτικό κόσμο όταν συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό κρύβει μια αδυναμία στο εσωτερικό της Τουρκίας και παρόμοιες κινήσεις δεν συνάδουν με τον πολιτισμένο κόσμο, Εύα. Και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τα μηνύματα των δύο ηγετών. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη κάναμε επίσης και μια επισκόπηση των συνολικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, τις οποίες δυστυχώς εξακολουθεί να φορτίζει η επιθετική στάση της Άγκυρας. Η ρητορική αλλά και οι ενέργειές της επιμένουν δυστυχώς να κινούνται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας όλες τις γειτονικές χώρες. Παραβιάζουν ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελλάδος. Η Ευρώπη οφείλει πλέον να καταρτήσει έναν συγκεκριμένο κατάλογο ενεργειών και κυρώσεων εναντίον μιας χώρας που διεκδικεί ρόλο τοπικού ταραχοποιού. Μας πληγώνει. Μας πληγώνει ως Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους, μας πληγώνει όμως και ως πολίτες του κόσμου. Το θέμα αυτό δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικό. Δεν είναι καν θέμα ευρωτουρκικό. Είναι παγκόσμιο. Είναι πανανθρώπινο ζήτημα. Και με την οπισθοδρομική αυτή κίνηση, η Τουρκία επιλέγει να κόψει δεσμούς με το δυτικό κόσμο και τις αξίες του. Εγκαταλείπει ένα πολιτισμικό κεκτημένο πολλών αιώνων, προτιμώντας την εσωστρέφεια. Και τυλίγει με έναν τεχνητό μανδύα ισχύως μία ενέργεια ουσιαστικής αδυναμίας. Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η Τουρκία επιδιώκει. Δηλαδή να υποκύψουμε στην πρόκληση για να δημιουργηθεί μια κρίση αχρίαστη. Αυτό που από κοινού θα πράξουμε είναι να δούμε πώς ενεργοποιείται αποτελεσματικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα θα επικαλεστούμε τις ευαισθησίες των Ευρωπαίων εταίρων όχι μόνο στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αλλά και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, αλλά και σε αυτό που δεν ανέμενε κανένας από ένα κοσμικό κράτος να πράξει. Κυρίες και κύριοι, Ελλάδα και Κύπρος ευθυγραμμίζονται πλήρως εν ώψη της συνάντησης κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών την Παρασκευή και το Σάββατο σε ένα σκηνικό που διαμόρφωσε η τουρκική προκλητικότητα και δεν αφήνει περιθώρια διαλλακτικότητας. Ο Νίκος Αναστασιάδης περνάει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου και γίνεται ο πρώτος ηγέτης κράτους, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συζήτησαν για την επικείμενη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες το Σαββατοκύριακο και για τις προκλήσεις της Τουρκίας, λίγες ώρες μετά το αυστηρό μήνυμα που έστειλαν στην Άγκυρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόντες στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και Νίκος Χριστοδουλίδης. Έχουμε να συζητήσουμε για πολλά, ως προς τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενδυνόμενη τουρκική προσωπικότητα, το πώς θα συντονίσουμε, όπως πάντα, τις δράσεις μας και τις ενέργειές μας σε αυτό το δύσκολο κλίμα, το οποίο επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί. Η ακόμα πιο άριστη συνεργασία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Συρία, η Λιβύη, μια σειρά χωρών από προκλητικές ενέργειες που καταγράφονται από πλευράς Τουρκίας. Νωρίτερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου σε ό,τι αφορά την εξέβρεση βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία της για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών εκφράστηκε συνολικά για την τουρκική παραβατικότητα η αλληλεγγύη των εταίρων προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Και αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός καταλόγου των κατάλληλων πρόσθετων μέτρων. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω βέβαια ότι θα υπάρξει συνέχεια. Και το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Αναστασιάδης εξέφρασε την αγωνία του στη συνομιλία του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μπροστά στον αναθεωρητισμό που επιδεικνύει σταθερά η Τουρκία. Ενώ η Κατερίνα Σακελαροπούλου επεσήμανε ότι προσβλέπει στην επίσκεψή της στην Κύπρο στις 21 Σεπτεμβρίου. Το απόγευμα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, επεξεργάζεται όλα τα σενάρια αντίδρασης στην τουρκική παραβατικότητα, με τον Στέλιο Πέτσα να δηλώνει πως η απαράδεκτη ρητορική θα βρίσκει πάντα την απάντηση που χρειάζεται. Πάντως, λίγες ώρες μετά την απόφαση των 27 Υπουργών Εξωτερικών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα νέο παραλήρημα εμφανίζει τον εαυτό του ως άλλο Μουάμεθ Πορθητή. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι καμία πρόκληση δεν θα μένει αναπάντητη, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μέσω του Sky. Την ώρα που πριν κλείσει 24ωρο από την προειδοποίηση των 27 Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις στην Τουρκία, η Άγκυρα επιμένει στην τακτική των εντάσεων, απομακρύνοντάς τη όλο και περισσότερο από τη Δύση. Εμείς συνεργαζόμαστε πάντα για όλα τα σενάρια. Πάντα προετοιμαζόμαστε με γνώμονα όχι το καλύτερο αλλά το δυσμενέστερο. Αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει κατά επανάληψη από επίσημα τουρκικά χείλη και δυστυχώς είναι απαράδεκτες. Προκειμένου λοιπόν αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις να βρίσκουμε την απάντηση που χρειάζεται, εμείς παραλαμβάνουμε συνεχώς το τρίπτυχο το οποίο διέπει την πολιτική μας, δηλαδή ότι πάντα λειτουργούμε και έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο, έχουμε τους συμμάχους μας στο πλευρό μας και έχουμε και τη δύναμη σαν χώρα να κάνουμε ό,τι χρειαστεί να προσθέσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σύμφωνα με την απόφαση των 27 Υπουργών Εξωτερικών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Άγκυρας σε περίπτωση που συνεχιστούν οι προκλήσεις της γειτονικής χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές οι κυρώσεις, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μπορεί να περιλαμβάνουν διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της προενταξιακής χρηματοδότησης, την ανάκληση της Τελωνιακής Ένωσης, διακοπή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και απαγόρευση πώλησης όπλων και ανταλλακτικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προτροπή μάλιστα του Ζωζέ Μπορέλ προς την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο ενόχλησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η σύσταση ενός μηχανισμού συνεργασίας για τον δίκαιο διαμοιρασμό των πόρων υδρογόνων ανθράκων μεταξύ των δύο λαών στην Ίσο, να ανοίξουν εκ νέου οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κλίμα διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή χωρίς προαπαιτούμενα αντί για συμμαχίες ενάντια στην Τουρκία. Η δυσφορία όμως μεταξύ των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τη συμπεριφορά της Τουρκίας είναι έντονη και για την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Το τζαμί της Αγίας Σοφίας θα είναι επισκέψιμο όπως το τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ και το τζαμί Σουλεγμάνιγε. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής ήταν ηγέτης και των Ορθοδόξων, ήταν ο κυβερνήτης τους. Και εμείς έχουμε εκκλησία των Ρωμιών Ορθοδόξων. Η Αγία Σοφία ήταν τζαμί και μετατράπηκε σε μουσείο. Τώρα έγινε πάλι τζαμί. Εκείνο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στο τι μεγαλώνει δίπλα μας. Mm-hmm. Βλέπουμε μια χώρα η οποία βυθίζεται στον Ισλαμισμό, σε έναν ακραίο Ισλαμισμό και αυτόν τον Ισλαμισμό τον διαχέει και στην υπόλοιπη περιοχή. Αυτό που προσπάθει να κάνει στη Λιβύη αυτή τη στιγμή
είναι η δημιουργία ενός Ισλαμικού κράτους. Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει, έστω και τώρα, ρόλο στο νέο ευρωτουρκικό διάλογο και θα αφήσει πίσω την αδράνεια, αλλά και τα ακραία στοιχεία της που καλούν σε διμερή αντίπεινα και σύγκρουση πολιτισμών. Η Τουρκία έχει περάσει από το στάδιο των προκλήσεων, δεν είναι η προκλητικότητα, είναι επιθετικότητα πλέον, βάσει στρατηγικού σχεδίου. Τα παζάρια όμως της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι θα ακουμπήσουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Οι τουρκικές προκλήσεις θα συζητηθούν ξανά στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο στο τέλος Αυγούστου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου δεν αφήνει κανένα περιθώριο υποχώρησης στην απόφαση για την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Μάλιστα, επιχειρεί να εμφανίσει περιορισμένες τις διεθνείς αντιδράσεις και τη χώρα μας απομονωμένη στην διπλωματική σκακέρα. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι κοντά μας για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μανώλη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε αρθρογράφο της εφημερίδας Χουριέτ, στον Αμπντουλκαντήρ Σερβί, και εκεί έδειχνε βήματα μη υποχώρησης από την πλευρά της Τουρκίας. Διότι λέει χαρακτηριστικά στο θέμα αυτό, της Αγίας Σοφίας, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο υποχώρησης. Ο πρόεδρος μας συζήτησε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, κύριο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή όλοι έφτασαν στο σημείο να λένε σεβόμαστε την απόφασή σας, αλλά ας διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Εκείνοι που προηγουμένως έλεγαν να μην ανοίξει ο τζαμί, τώρα άρχισαν να λένε αυτή την άποψη. Κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, εδώ κατηγορεί την χώρα μας, που δεν μπορούν να χωνέψουν το θέμα της Αγίας Σοφιάς, τώρα αυτό σα σημαίνει να υποστηρίζουν το αντίθετο, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση σε αυτό το θέμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Και την ίδια ώρα, Μανώλη, φαίνεται από όλα τα βήματα πως η Άγκυρα προετοίμαζε πολύ προσεκτικά αυτή την κίνησή της, τη μετατροπή δηλαδή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, καθώς είναι όλα έτοιμα. Και φαίνεται ότι ήταν αρκετό καιρό έτοιμα αυτό το γεγονός, διότι αυτή η εικόνα ήταν την 29η Μαΐου, πριν από περίπου 1,5 μήνα στην Αγία Σοφιά, όπου διάβαζε ο ημάμης αυτός την προσευχή, συμπροσευχή και μαζί με τον Ερντογάν. Εκεί λοιπόν, αυτός ο ημάμης λοιπόν, σύμφωνα με τη Γέννηση ΦΑΚ, θα είναι ένας από τους δύο που θα είναι διορισμένοι στην Αγία Σοφιά και θα τελέσει βεβαίως και την πρώτη προσευχή εντός του χώρου αυτού. Και είναι έτοιμος και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρονται οι μουσουλμάνοι έτσι στην Αγία Σοφιά από τις εκδρομές προκύπτει. Είναι ένα αυτό. Θέμα που συζητήθηκε, διότι οργανώνουν εκδρομές πια για Αγία Σοφιά για προσευχή. Το αποκάλυψε η αριστερή εφημερίδα στην Τουρκία, λίγες είναι αριστερές, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες λίγες. Η Birgün, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ αυτή την αγγελία δημοσίευση, όπου υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές 24 Ιουλίου, Αγία Σόφια Τζαμί, έτσι το ονομάζουν πια, με 30 ευρώ το άτομο περίπου, ξεκινούν από την επαρχία για να πάνε να προσευχηθούν την ημέρα εκείνη στην Αγία Σοφιά. Και φαίνεται ότι αυτές οι εκδρομές θα συνεχιστούν. Είναι ένα θέμα που λαμβάνει και εκεί διαστάσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ηχηρό μήνυμα του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος κάλεσε την Ευρώπη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικό τρόπο τα γεωπολιτικά ζητήματα της Μεσογείου, σημειώνοντας πως είναι καθοριστικό να μην αφήσει σε άλλες δυνάμεις να ελέγχουν το μέλλον της. Η Αθηνά Παπακώστα θα μας πει περισσότερο και μίλησε για μια Ευρώπη χωρίς αφέλεια και εφησυχασμό. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις τόνισε ότι έχει καθοριστική σημασία η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικό τρόπο γεωπολιτικά θέματα της Μεσογείου και να παραμείνει αυτή που θα ελέγχει το μέλλον της χώρας να το αφήσει σε άλλες δυνάμεις. Αναφερόμενος χωρίς να τις κατονομάσει στην Τουρκία και τη Ρωσία. Επικαλούμενος δε το παιχνίδι νέων δυνάμεων, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επανακαθορίσει εκεί το ρόλο της και τη θέση της, όπως είπες και εσύ, Εύα, χωρίς αφέλεια και χωρίς εφησυχασμό. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο θέμα της Λιβύης, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε σε άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων και σε πολιτικό διάλογο για εκεχηρία. Ας δούμε τις σχετικές δηλώσεις. La zone méditerranée sera le défi des prochaines années, tant les facteurs de crise qui s'y conjuguent sont nombreux. Contestation des zones maritimes, affrontements entre pays riverains, déstabilisation de la Libye, migration, trafic, accès aux ressources. Un jeu de nouvelles puissances, si nous aussi, l'Europe, a à y redéfinir son rôle et sa place, sans naïveté, sans complaisance.